30 χρόνια γιορτάζει φέτος η Moto Lev και θα τα γιορτάσει υποδεχόμενη φίλους από όλη την Ελλάδα της μοτοσικλέτας. Έχουμε αυτό το τρίμερο από Παρασκευή μέχρι Κυριακή, την 24η Πανελλήνια Συνάντηση των Μηχανών Enduro, με τους αναβάτες τους βεβαίως, καταλαβαίνετε, δεν θα έρθουν μόνες τους, ρομποτικά. Καλωσορίζουμε τον γραμματέα της Moto Lev, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσαντίλη. Χαίρετε. Να τα εκατοστήσει η Moto Lev. Να είστε καλά. Φέτος γιορτάζουμε τα 30 μας χρόνια. Είναι σύλλογος ο οποίος ιδρύθηκε το 1984 και από τότε λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια με πλούσια. Ο πυρήνας τι ήταν, πείτε μου, ήταν χαρλεάδες, ήταν παπάκια, ήταν εντούρο. Ο πυρήνας του Βόλου ήταν εντούρο. Ήταν εντούρο ο πυρήνας. Ναι. Και εντάξει, απλώθηκε φαντάζομαι. Ναι. Σε όλο το εύρος της μοτοσυκλέτας. Ναι. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους τους τύπους. Εσείς τι έχετε? Εγώ έχω on-off, όπως λέμε εμείς, τα τουριστικά. Η τουριστική έκδοση μοτοσυκλέτας Africa Twin. Μάλιστα. Δεν το ξέρω να σας πω την αλήθεια. Υποκρίνομαι ότι το καταλαβαίνω, έτσι για να γίνει η κουβέντα μας. Τα πλάνα που θα δούμε είναι από προηγούμενες συναντήσεις. Τα πλάνα που θα δούμε είναι ακριβώς το τι έχει αίσθηση κάποιος με τη λέξη enduro. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο θα ζήσει ο επισκέπτης ο οποίος θα επισκεφτεί το Βόλο και το Πήλιο. Και βλέπω γενικότερα ότι έχετε πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Έχουμε πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Έχουμε πρόγραμμα το οποίο θα καλύψει όλες τις ανάγκες ουσιαστικά. Έχουμε πρόγραμμα το οποίο θα καλύψει αυτούς που θα κάνουν το πραγματικό εντούρο στο βουνό. Αυτούς που θα θέλουν μια βόλτα χαλαρή. Κάνετε και τέτοιες ταρζανίες. Σε ένα χωριό, για φαγητό, για καφέ. Έχουμε πρόγραμμα για παιδιά και ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με μοτοσυκλέτα, αλλά θέλουν όλο το event, θέλουν να είναι παρόν, μπορούν να κάνουν άνετα τον μπάνιο τους. Μισό λεπτό για να το καταλάβω. Θα έχετε κάποιες ομαδικές εκδηλώσεις και από εκεί και πέρα και ελεύθερο πρόγραμμα, γιατί βλέπω ότι τους προτείνετε και το τρενάκι του Πηλίου και κρουαζιέρα και παιχνίδια και τόνα και ναι, τάλλο. Ναι. Ουσιαστικά κάποιος θα πρέπει να επιλέξει. Μπράβο. Το πρόγραμμα είναι αρκετά σφιχτό, να το πούμε. Δεν θα κουραστεί κανείς και δεν θα βαρεθεί κανείς. Κάποιος, οποιοδήποτε θα έχει κάτι να κάνει χωρίς να πλήξει αυτό το Σαββατοκύριακο στο Πηλίο. Τώρα, εδώ πώς γίνεται να μην κουνιέται πολύ η κάμερα? Είναι κάμερα που είναι κάμερα έχει τη δυνατότητα είναι σταθεροποιημένη, να είναι σταθερή. Στο κράνος ναι, του αναβάτη. Δεν μπορεί ο αναβάτης να μην κουνιέται. Ο αναβάτης κουνιέται, αλλά επειδή αναρτήσεις και ο αναβάτης, από ό,τι βλέπετε, η σχέση το τιμόνι με την οδήγηση παίρνουν, προσβαίνουν όλο τον κρατασμό, η εικόνα δεν κουνιέται. Α. Όχι, γιατί υπάρχουν και κάμερες που προσαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην κουνιούνται ακόμη κι αν. Όχι. Ταρακουνιέται αυτό που το φέρει, δεν που έχει φέρει την κάμερα, το αντικείμενο ή το υποκείμενο. Απλά γίνεται απόσβαση μέσω του αναβάτη. Ουσιαστικά μάλιστα, είναι πολύ ωραίες εικόνες. Τώρα, τι τους προτείνετε, επανειδικτικά, τους προτείνετε τον Μουτζούρι, τους προτείνετε κρουαζιέρα, τι άλλα? Υπάρχει μια μεγάλη βόλτα ασφάλτινη μέχρι το Τρίκερι. Mm-hmm. Υπάρχει η βόλτα εντούρο η οποία θα γίνει σε περιοχή του Πηλίου. Και υπάρχει και η βόλτα on-off, όπως λέμε, η οποία θα κάνει νοτιοανατολικό τμήμα του Πηλίου, θα ξεκινήσει κάπου από το Νεοχώρι και θα καταλήξει στο Προμήρι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή, για όσους βέβαια έχουν διάθεση να μπουν σε χωματόδρομο και να σκουνιστούν και λίγο. Το on-off σημαίνει είμαι σε καλό δρόμο και είμαι και σε βουνό. Ναι, και σε χωματόδρομο και σε άσφαλτο. Αυτό είναι που κάνετε εσείς? Ναι. Εντάξει. Όχι extreme χωματόδρομος που να είναι απροσπέλαστος. Απλά δεν θα είναι η ασφάλτινη, η άνετη βόλτα. Πάντως θα δούμε μεγάλες ομάδες, αυτό δείξτε το παιδιά, μου αρέσει. Θα βλέπουμε μεγάλες ομάδες μοτοσυκλετιστών στην διάρκεια αυτού του τριημέρου, έτσι, σε διάφορες διαδρομές, κυρίως στο παραλιακό Πήλιο και τον Νότιο. Κυρίως, ναι. Βέβαια, την Κυριακή υπάρχουν βόλτες οι οποίες θα βγουν στα Χάνια και θα περάσουν και από τα Χάνια προς τα πίσω. Ουσιαστικά θα έχουμε ένα μεγάλο εύρος του Πηλίου, ο οποίος θα καλυφθεί. Το Πήλιο μας προσφέρει βουνό και θάλασσα, όπως γνωρίζουμε, απλόχερα. Ποια είναι η αίσθηση στη μηχανή? Η αίσθηση της μηχανής, τηρώντας βέβαια τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας πάντα και την ανάλογη προσοχή στον δρόμο, είναι κάτι το οποίο σε φέρνει άμεσα σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον. Ιδιαίτερα το εντούρο και όπως βλέπετε αυτές οι διαδρομές μέσα στο βουνό, αυτή την εποχή συγκεκριμένα που και η ζέστη έχει πέσει, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί κάποιος να απολαύσει στο βουνό. Η μαμά όταν ήσταν μικρότερος δεν έλεγε τι τα θες, παιδί μου, πάρε ένα αυτοκίνητο? Νομίζω ότι αν υπάρχει σωστή επικοινωνία, ιδιαίτερα με παιδιά και γονείς,
και ο γονέας καταλαβαίνει ότι το παιδί κάνει κάτι συγκροτημένα. Φοράτε πάντα κράνος? Πάντα κράνος. Κράνος είναι στάνταρ εξοπλισμός. Βέβαια και κάποια μπουφάνη, οτιδήποτε μπορεί κάποιος να διαθέσει. Ώστε και αν πέσετε να αν πέσει, μην τραυματιστεί τάση. Αλλά το κράνος είναι πλέον, δεν υπάρχει περίπτωση να μετακινηθεί κάποιος χωρίς. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Και αυτές είναι ωραίες εικόνες δείξετες μέσα από το πράσινο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος κυκλοφορεί και μέσα στην πόλη, που αν θέλετε και μπορεί να είναι και πολλαπλάσιος ο κίνδυνος, όπου ένα αυτοκίνητο που θα πεταχτεί, ακόμη και αν εσύ οδηγείς κανονικά. Ναι. Και να έχει κρεμασμένο στον βραχίωνά του το κράνος. Δηλαδή, μου είναι ακατανόητο. Αυτή είναι η λάθος εικόνα του δικύκλου και του μοτοσυκλετισμού, η οποία προσπαθούμε μέσω κάποιων προγραμμάτων. Υπάρχει και πρόγραμμα ασφαλούς οδήγησης που έχει ξεκινήσει πάλι από το Βόλο. Και κάτι το οποίο προσπαθούμε να περάσουμε και στις νέες γενιές, ώστε να αλλάξει αυτή η αντίληψη. Κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται όπως πρέπει να γίνονται. Δεν συζητώ για αυτόν που θα πάει ανάποδα, λέω για αυτόν που τηρεί τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Έτσι. Ναι. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε για αυτούς που νομίζουν ότι τους ανήκει. Ο δρόμος δεν ανήκει σε κανέναν. Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι που δεν έχουμε καταλάβει πολύ. Είμαστε πολλοί στον δρόμο, πρέπει όλοι να διαχειριστούμε την κυκλοφορία. Η κυκλοφορία αλλάζει. Και πρέπει να πούμε, επειδή είχαμε και πρόσφατα και θανατηφόρα με ποδήλατα, ότι πρέπει και οι ποδήλατες κάποια στιγμή να αρχίσουν να συμμορφώνονται. Ποδήλατες. Και με τα φανάρια, εγώ κόντεψα να χτυπήσω δύο κορίτσια που κασαβέτηκε από όλη μέρη, λέω και το σημείο. Να. Έχω φύγει κανονικά με το πράσινο εγώ και δύο κορίτσια από το άλλο. Ζήτησαν συγγνώμη, αλλά σημασία δεν θα ήταν αρκετή αν είχε γίνει το κακό. Να μην γίνει. Έτσι. Λοιπόν, να έχετε πολύ καλή επιτυχία. Είμαι βέβαιος ότι θα είστε καλοί οικοδεσπότες. Βέβαια. Έτσι. Το έχουμε αποδείξει άλλωστε. 24η Πανελλήνια Συνάντηση Εντούρο, στο Πήλιο. Η έδρα σας θα είναι στη Γατζέα. Η έδρα μας θα είναι στο κάμπινγκ της Γατζέας. Ναι, στη Γατζέα. Ωραία. Έχει ξαναφιλοξενήσει παρόμοιες. Και από εκεί και πέρα έχετε πάρα πολλά να κάνετε. Ως αφετηρία από εκεί, οποιοδήποτε μπορεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε. Εννοείται και αυτός που δεν θα έχει έρθει εγκαίρως να δηλώσει την συμμετοχή. Ναι, ναι. Μπορεί ναι. Να προσθεθεί. Αρκεί να τηρηθεί κάπως το πρόγραμμα, ώστε να μας βγουν οι χρόνοι σε όλη την διάρκεια. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τσαντήλη. Και εγώ ευχαριστώ.